Πάμε τώρα να δούμε τα σχέδια για το θέμα της ανοικοδόμησης της Αμοχώστου και με αφορμή τα σενάρια επιστροφής. Εδώ με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΤΕΚ, τον κύριο Αλαγιώτη. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό σας μεσημέρι. Μαζί μας και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης Επανεγκατάστασης στην πόλη της Αμοχώστου, ο κύριος Μεσαρίτης. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Νικητά. Ακούμε, συζητάμε για Αμόχωστο, κύριε Μεσαρίτη, χρόνια. Κακό. Κάθε τρεις και λίγο η Αμόχωστος είναι πρώτη είδηση. Είναι η ώρα να επιστραφεί Αμόχωστος. Εάν ανατραπεί ο τρόπος που σκεφτόμαστε... Εμείς ή τον άλλον. Εμείς. Ο δικός μας τρόπος να ανατραπεί. Εμείς. Ναι. Τουλάχιστον θα ασκηθεί και πρέπει να ασκηθεί σοβαρή πίεση. Με ποιο τρόπο. Θεωρώ ότι η Αμόχωστος, για την Αμόχωστο, η Τουρκία δεν έχει επιχειρήματα κρατώντας την σε ομοιρία από την αρχή. Εμείς την βοηθήσαμε με το σύνθημα της αμοχωστοποίησης, ότι δεν πρέπει να την συζητούμε ξεχωριστά. Έχουμε προχωρήσει πολλές φορές σε διαπραγματεύσεις, χωρίς να πούμε ότι για να δείξετε τη συμπεριφορά σας και τη γνησιότητα της συμμετοχής σας, η Αμόχωστος είναι όμηρος κακός, αφήστε την να λειτουργήσει. Αλλά και τώρα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάλι μία φιλολογία, χωρίς να υπάρξει η ψυχραιμία να μελετηθούν τα θέματα και όσα προβλήματα υπάρχουν να συζητηθούν κατηδίαν και να ληφθούν υπόψη στους χειρισμούς από την υπεύθυνη ηγεσία. Θεωρώ ότι πάντοτε συνθηματολογούμε χωρίς να βλέπουμε την ουσία. Εν πάση περιπτώσει, η Αμόχωστος είναι ένα σοβαρό κλειδί πίεσης κατ' εμένα επί της Τουρκίας. Και δεν έτσι, ήταν όλα αυτά τα 40 χρόνια σοβαρό κλειδί πίεσης. Ποτέ. Ποτέ. Πάντοτε οπισθοχωρούσαμε εμείς, θεωρώντας ότι εάν αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά την Αμόχωστο, είναι ότι ξεπουλούμε την υπόλοιπη κατεχόμενη Κύπρο. Η διαφορά όμως της Αμόχωστου είναι ότι είναι κενή και όμηρος, χωρίς δικαιολογία από την Τουρκία. Η δικαιολογία της Τουρκίας είναι ότι ήρθα να κάνω εισβολή με πολύ σαθρά επιχειρήματα πολιτικά, μπορούσαν να διαρκέσουν για τον πρώτο καιρό, για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Ποια είναι η ανάγκη ομοιρίας της Αμοχώστου για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων? Ούτε τα σχέδια της ίδιας της Τουρκίας για την εισβολή δεν την δικαιολογούν. Άρα εμείς έπρεπε να αφαιρέσουμε ως διαπραγματευτικό χαρτί την Αμόχωστο από τις διαπραγματεύσεις. Τώρα συνεχώς η Αμόχωστος είναι εκεί για να μας προσφερθεί ως κάτι και να δείξει η Τουρκία μια καλή συμπεριφορά. Άρα η δική μου σκέψη είναι ότι πρέπει να σοβαρευτούμε, όπως σε όλα τα θέματα πρέπει να σοβαρευτούμε, και με ψυχραιμία και υπεύθυνη στάση, με φαντασία και ευφυΐα, χωρίς ανησυχίες περί μειοδοσίας και άλλων συνθημάτων, να δούμε τι μπορεί να κερδίσουμε από αυτό το άνοιγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε τα πάντα ή ότι πρέπει να θυσιάσουμε για να πάρουμε την Αμόχωστο, αλλά τουλάχιστον να μπούμε στο παιχνίδι σωστά και με ξυπνάδα. Και είναι η κατάσταση της πόλης της Αμοχώστου, κύριε Λαγιώτη, σήμερα? Όπως αντιλαμβάνεστε, μια πόλη 40 χρόνια περίκλειστη, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης, συντήρησης ή οποιασδήποτε άλλη βελτίωση των ζημιών που κατά καιρούς παθαίνουν οι οικοδομές στο πέρασμα του χρόνου, δημιουργείται μια κατάσταση περίπου τροπικού δάσους. Τροπικό δάσος. Από τις αεροφωτογραφίες που έχουμε, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Και από αυτά τα βίντεο που βλέπουμε. Από τα βίντεο που βλέπουμε των επισκεπτών, πρόσφατα, από τις αεροφωτογραφίες, η πόλη φανταστείτε την ως έναν τροπικό δάσος μέσα στο οποίο έχουν διάσπαρτα ανεγερθεί κτίρια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα δέντρα έχουν επικαλύψει πλήρως τις κατοικίες. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει δέντρα 40 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε τι μέγεθος δέντρων είναι. Οι χορταριασμένοι πλήστοι δρόμοι. Ειδικά ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στις λιθόχτιστες οικοδομές, ειδικά σε εκκλησίες, όπου έχουν βλαστήσει δέντρα πάνω στις εκκλησίες της τάξης των 3, 4 και 5 μέτρων. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Το βλέπουμε σε μια απλή οικοδομή, σε ένα απλό πεζοδρόμιο που είναι μπετόν. Αν αφαιθεί στον χρόνο, μετά σε ένα χρόνο θα βλαστήσουν ξεροχόρτα και θα γίνουν 30 και 40 εκατοστά ύψος. Όπως αντιλαμβάνεστε, άμα σε αυτό το λίγο χώμα που έχει ο αρμός του πεζοδρομίου βλαστούν χόρτα και δέντρα, τι μπορεί να βλαστήσει πάνω σε μια λιθόχτιστη εκκλησία, η οποία ουσιαστικά έχει τείχους πάγους ενός μέτρου, γεμάτους με χώμα
κτλ. Υποδομές, αντιλαμβάνεστε, δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή θα πρέπει να γκρεμιστούν όλα και να τα ξαναχτίσουν από την αρχή. Δεν λέει κανείς για όνομα του Θεού ότι πρέπει να γκρεμιστούν όλα. Το διευκρινίζουμε. Αυτό το ερώτημα, αντιλαμβάνεστε ναι. Και τι μήνυμα δίδει στον πολίτη που αναμένει να ανοίξει αμόχωστος και να πάει στο σπίτι του. Και 40 χρόνια πάει στο σπίτι του. Εκείνο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε όλοι είναι εάν αφήσουμε μια οικοδομή 5 χρόνια συντήρητη, τι θα γίνει. Άρα πρέπει να φανταστούμε σε ποια κατάσταση θα είναι αυτές οι οικοδομές οι οποίες είναι 40 χρόνια κλειστές. Όχι ασυντήρητες απλώς, χρησιμοποιημένες και ασυντήρητες, κλειστές. Είναι ίσως χειρότερη κατάσταση. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο φαινόμενο για να μας διδάξει ή να μας δώσει παραδείγματα του πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πόλη. Το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης Επανεγκατάστασης έχει ετοιμάσει κάποιες μελέτες. Σωστά. Ναι, το Συμβούλιο έχει ετοιμάσει μελέτες γενικά για την επαναφορά των κατοίκων στην ευρύτερη κατεχόμενη περιοχή και ειδικά στην Αμόχωστο. Υπάρχει ένα έκτακτο σχέδιο δράσης που αφορά ειδικά την Αμόχωστο και το οποίο προνοεί σε 3 μήνες την ανάκτηση του ελέγχου της περιοχής, την βασική ανάκτηση ελέγχου, από τις αρχές της δημοκρατίας, ούτως ώστε να είναι ασφαλής η είσοδος στην πόλη. Φυσικά, λόγω των ιδιαζόντων συναισθημάτων, η προσπάθεια είναι στον πρώτο μήνα να οργανωθεί η δυνατότητα επίσκεψης, αλλά με συνοδεία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Στους 3 μήνες, θα υπάρχει εγκατάσταση αρχών, οι οποίες να μπορούν να βοηθούν, να υποστηρίζουν και να ελέγχουν την περιοχή, ούτως ώστε να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Η ανοικοδόμηση, ούτως ώστε η πόλη να αρχίσει να φτάνει σε μια λογική λειτουργία, είναι προγραμματίζεται ή υπολογίζεται από εμάς γύρω στα 5 χρόνια και με μια συνολική δαπάνη 3 δισεκατομμυρίων, όσον αφορά και την έκτακτο σχέδιο δράσης στην εφαρμογή και τα υπόλοιπες δράσεις που βασικά είναι η επανεργοποίηση υποδομών για να λειτουργεί μια πέντε πόλη. Πέντε χρόνια τρία δις. Πού θα τα βρούμε αυτά τα δις? Θέλω να σας πω ότι στην εργασία του Συμβουλίου η κυριότερη προσοχή εστράφηκε στα διεθνή παραδείγματα, διότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία η οποία σε διδάσκει πώς αντιμετωπίζεις αυτού του είδους τα θέματα. Στο έκτακτο σχέδιο δράσης πήραμε παράδειγμα έκτακτο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης του Καναδά για ανάλογα προβλήματα και πάνω σε αυτό εργαστήκαμε. Όμως, αλλά όχι με αυτά τα δεδομένα τα δικά μας. Για το έκτακτο σχέδιο δράσης οι κανόνες ισχύουν διεθνώς ήδη. Είτε είναι για σεισμό, είτε είναι για επανεγκατάσταση τέτοια δοχής, διότι είναι έκτακτο γεγονός εκτός της καθημερινότητας και χρειάζεται κινητοποίηση σοβαρή. Τώρα όσον αφορά το... Που θα βρούμε τα δις. Όσον αφορά που θα βρούμε τα δις. Αποφεύγετε να μου απαντήσετε. Όχι, βάλετε δεύτερη ερώτηση. Ζωντανά και ωραία. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα στα διεθνή παραδείγματα και το πιο ουσιαστικό και παράλληλο διεθνές παράδειγμα είναι το θέμα της δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Εκεί αυτομάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ομογένεια των Ιρλανδών δημιούργησε ταμείο οικονομικό το οποίο ενίσχυε τις προσπάθειες επαναφοράς στην ειρήνη, ας το πούμε. Ταμείο αλληλεγγύης ή ταμείο ειρήνης. Ταμείο ειρήνης ή ταμείο έργων και ανάπτυξης κτλ. Το οποίο είχε σχέση με το αρχές, αλλά λειτουργήσε ως ανεξάρτητος οργανισμός για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας. Θέλω να πω ότι για μας είναι δεδομένο ότι σε περίπτωση τέτοια λύσης η διεθνής πρακτική είναι η οικονομική ενίσχυση. Εν πάση δε περιπτώσει τα 3 δισεκατομμύρια κατανέμονται σε ένα βάθος χρόνου, δεν είναι αυτόματα που αναμένεται.
Θέλω να πω ότι και παλιά στις συζητήσεις του Κυπριακού υπήρξε αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδική ενίσχυση και θα έλεγα ότι το άνοιγμα της αμοχώς του, παρόλο που μπορεί να εκνευρίζει ορισμένους, είναι μια περίπτωση δυναμικής αντίδρασης των ρυθμών μας λόγω του ότι δημιουργούνται ευκαιρίες και εισροής χορηγιών, αλλά και ειδικής ανάπτυξης και ειδικών ενδιαφερόντων ανάπτυξης. Μακάρι να υπάρχει λογική, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για το σύνολο της λύσης, όπου η αμόχωστος να ανοίξει την πόρτα. Η ανησυχία πρέπει να είναι και προς την πλευρά της Τουρκίας, διότι η Τουρκία εξυπηρετά τα δικά της συμφέροντα, τα οποία δεν μπορεί να είναι κατανοητά αυτόματα από εμάς, αλλά θα έλεγα με όλο το δικαίωμα του πολίτη ότι πρέπει να σταθούμε σοβαρά επιτέλους απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, χωρίς συνθηματολογίες και μάλιστα από αέρος, με σοβαρή δουλειά και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το κάθε τι. Να μάθουμε από αυτά που πάθαμε, κύριε Μεσαρίδη. Μπράβο. Κύριε Λαγιώτη, έτοιμο και το ΕΤΕΚ να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Απλώς να τον βοηθήσω ή να προλάβω. Στο έκτακτο σχέδιο δράσης, ναι, το ΕΤΕΚ έχει σημαντικό ρόλο, διότι ουσιαστικά συντονίζει τους ανθρώπους οι οποίοι ως επιστημονικό δυναμικό θα εμπλακούν και άρα έχει τον δικό του ουσιαστικό χώρο και σαν οργανισμός, αλλά και σαν εγγεγραμμένη μηχανική. Άρα ο συντονισμός είναι δικός σας. Τώρα, να και οι άνθρωποι που θα μπουν πρώτοι στην αμόχωστο. Να πούμε για την δράση του ΕΤΕΚ στο θέμα αμόχωστο ότι και η ίδια η δημιουργία του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης είναι πρόταση του ΕΤΕΚ. Διότι σαν επιμελητήριο είδαμε ότι αν θέλεις και επιμένεις ότι θα επανακτήσεις και θα επαναγκατασταθείς στις κατεχόμενες σήμερα περιοχές, θα πρέπει να προετοιμάζεσαι για τούτο. Γι' αυτό και έγινε και η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο τότε της ίδρυσης ενός συμβουλίου το οποίο θα ασχοληθεί να προγραμματίσει και να σχεδιάσει την ανοικοδόμηση και επανεγκατάσταση. Άρα ήταν αυτονόητο ότι σε αυτή την προσπάθεια το επιμελητήριο θα έδινε τις δικές του δυνάμεις οποτεδήποτε του ζητηθεί. Όπως αναφέρεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κ. Μεσαρίτης, υπάρχει μια πρόβλεψη για τη δράση του επιμελητηρίου ως συντονιστής και από την συντονιστής σε θέματα ελέγχου ασφάλειας κτηρίων. Και από την άλλη, όμως, τα μέλη του επιμελητηρίου ξεχωριστά θα κληθούν πλέον από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε στις οικοδομές τους, για να γνωμοδοτήσουν κατά πόσο πρώτα απ' όλα είναι ασφαλής η οικοδομή για να εισέλθουν μέσα σε αυτή και μετά να αποφασίσουν κατά πόσο θα, η στατικότητα της οικοδομής είναι τέτοια που επιτρέπει να διορθωθεί με ένα λογικό κόστος ή, αν δεν μπορεί να διορθωθεί με ένα λογικό κόστος, να καταγραφιστεί και να αναγερθεί μια νέα οικοδομή με σύγχρονους νόμους και κανονισμούς. Οπωσδήποτε, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε κάθε πρόθεση να βοηθήσουμε. Όμως θα πρέπει οι διοκτήτες να είναι αυτοί και θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα κάνουν με τις οικοδομές τους. Αλίμονο, ο τελευταίος και ο πρώτος λόγος, ναι. Σαν ειδική πληροφόρηση θα ήθελα να πω ότι και τα δύο πρόσωπα που έχουν σημαντικό ρόλο στο Συμβούλιο είναι πρώην Πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Α, τόσο καλά. Η σημασία και της πρότασης που έγινε αλλά και της δράσης του ίδιου του Επιμελητηρίου υπήρξε μάλιστα η τιμή να μας δώσουν την αμόχωστο, να επιστραφεί αμόχωστος και όλα αυτά θα τα ρυθμίσουμε. Παρόλο που όπως ανέφερα δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο, έχουμε εμπειρίες στην ανοικοδόμηση, επιδιόρθωση, επανεγκατάσταση σε παλιά κτίρια. Οπότε, όπως είχατε πει, ας μας δώσουν την αμόχωστο και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Με τον τρόπο δώσουμε τον πόνο να σταθώ και θα κινήσω την υγεία, είπε ο πρόγονος μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.